I wanna be the very best that no one ever was. Ο πιο γνωστός εκπαιδευτής Pokémon και πρωταγωνιστής του αγαπημένου μας Universe χρειάστηκε πάνω από 22 χρόνια για να καταφέρει να κερδίσει το Pokémon League. Ο Ash έφτασε μέχρι το Alola Region και ως τότε είχε κάνει αρκετές προσπάθειες. Για να δούμε τις φορές που απέτυχε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν στο Indigo League. Εκεί τερμάτισε στο top 16 με Pokémon τα οποία δεν τον υπάκουαν. Είχε κιόλας ένα Snorlax που επειδή δεν μπορούσε να τον ταΐσει, δεν τον πήρε μαζί. Βελτιωμένος στο Johto League τερμάτισε στην 8η θέση, ενώ κατήχε τον Noctowl, το πρώτο shiny Pokémon και μοναδικό που έχουμε δει σε πρωταγωνιστή. Στο Hoenn League είχαμε και πάλι top 8 finish. Μία σεζόν που έπιασε τα λιγότερα Pokémon, μόνο τα απαραίτητα, δηλαδή 5. Εδώ έφτασε στο top 4. Μια καλή εμφάνιση επιτέλους από τον πρωταγωνιστή και με πολύ δυνατό Pokémon στο roster, τον Gliscor, που ενώ τον εγκατέλειψε μέσα στη σεζόν, γύρισε για το Pokémon League. Ευτυχώς. Στο Nova League πήγε πίσω στο top 8. Ο Ash έχασε από trainer με 5 Pokémon. Τα κατάφερε τέλεια απέναντι σε ένα Λουκάριο χωρίς εμπειρία που μόλις είχε εξελιχθεί. Στο Kalos League ο Ash μας άφησε άφωνους με εξαιρετική απόδοση σε μια σεζόν που όλοι είχαμε πιστέψει πως θα έρθει η πρωτιά. Όμως απέναντι σε ένα Mega Charizard τι να κάνει κανείς. Και τελικά, αφού μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε, κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα.